Γεια και χαρά, joysticks. Μίτσος, μπαλκονάτο σήμερα, λόγω ζέστης φυσικά. Δεν άντεχα να κάνω στο δωμάτιο να γυρίσω οποιοδήποτε βίντεο. Βρήκα αφορμή σήμερα να προτείνω έτσι, μιας και έχουν τελειώσει και οι πανελλήνιες και ετοιμαζόμαστε και πολύ να πάμε και διακοπές, 4 καλοκαιρινά games. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να είναι ξεκούραστα και να μπορείτε να πεταπέζετε και ανάμεσα σε παραλίες κλπ. Γιατί και το καλοκαίρι όλοι θέλουμε να βγαίνουμε και έξω να περνάμε και καλά με τους φίλους μας και με τις γυναίκες μας. Δεν θα χρονοτριβήσω άλλο, θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Πρώτο παιχνίδι που προτείνω είναι Assassin's Creed Black Flag. Ίσως ένα από τα καλύτερα με τα Ezio παιχνίδια Assassin's Creed. Ξεφεύγει λίγο από τη μυθολογία των Ασασίνων, αλλά παραμένει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Φανταστείτε θάλασσες, πλοία, καραϊβική, πολύ καλοί μηχανισμοί, είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Εγώ θα το ξαναπαίξα και ίσως το ξαναπαίξω. Το προτείνω, μην το φοβηθείτε, κυκλοφορεί σε PlayStation 4, Xbox One και PC. Συνεχίζω. Δεύτερο παιχνίδι που προτείνω είναι φυσικά Bioshock. Η παιχνιδάρα του Levine. Τι να πω γι' αυτό, δεν έχω να πω παραπάνω πράγματα. Είναι παλιό παιχνίδι βέβαια, κυκλοφόρησε σε PlayStation 3, Xbox 360, αλλά υπάρχει και μια συλλογάρα μάλλον, το Bioshock Collection που κυκλοφορεί σε PlayStation 4 και Xbox One και μπορείτε να παίξετε και εκεί, οπότε νομίζω καλύπτει μεγάλο εύρος παιχτών και φυσικά όσοι έχουν Xbox One μπορούν να αποφοληθούν από το Backwards Compatibility και να το παίξουν πάρα πολύ φθηνά, αν δεν το έχουν ήδη. Απλώς αφαιθείτε στην παιχνιδάρα του Levine και πραγματικά θα σας δικαιώσει στο τέλος. Η Raptor είναι πανέμορφη από θαλάσσια και μακάρι να τις βουτιές μου να τις έκανα και εγώ και να έρθω στην Raptor. Τρίτο παιχνιδάκι για σήμερα είναι πάλι παλιό, αλλά είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιρινό gaming. Final Fantasy 10 κυκλοφορεί και σε Remaster. Σε PlayStation 4, PlayStation 3 υπάρχει και PlayStation Vita έκδοση και φυσικά όσοι έχουν PlayStation 2 μπορούν να το βάλουν να το παίξουν. Ο κόσμος της πείρας είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στα χρώματα, οπότε δεν νομίζω είναι ότι πρέπει για αυτό το καλοκαιρινό καύσωνα που μας βρίσκει κάθε καλοκαίρι. Το προτείνω, η ιστορία του είναι φοβερή, λίγο γραμμικό, το καταλαβαίνω, αλλά στο τέλος θα σας ανταμείψει και με το παραπάνω, με το κλείσιμο του. Πολλές ώρες μπορεί να σας βγάλει και ολόκληρο το καλοκαίρι για να κάνετε όλα αυτά που πρέπει. Κλείσω με το Legend of the Zelda Breath of the Wild, το τελευταίο παιχνίδι της Nintendo για το Nintendo Switch και για το Wii U. Plus bonus ότι έχει φορητότητα, οπότε ενδείκτε να το παίρνετε και μαζί σας. Εξαιρετικός κόσμος, πανέμορφα γραφικά, δεν κουράζουν καθόλου στο μάτι και ίσως ένα από τα καλύτερα Zelda. Οπότε πρόσφατα κυκλοφόρησε και είναι ευκαιρία όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε τώρα. Αυτά τα 4 προτείνω. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει κάποιον να παίξετε από αυτά ή κάποιες άλλες προτάσεις. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, να προσέχετε τις κονσόλες σας. Γυρίζω γρήγορα στο air condition γιατί στάζω. Τα λέμε με αγάπη Μίτσους. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right.
Bye.